Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να αναφερθώ σε ένα μείζον θέμα που αποτελεί η αντιμετώπιση του προτεραιότητα της κυβέρνησης. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην πατρίδα μας. Και η οποία πρέπει να εξηγηθεί στον ελληνικό λαό ξεκάθαρα. Ξέρετε, εμείς δεν ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με όρους πολιτικούς. Τι είναι το κάθε κανάλι, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί, ποια πολιτική στάση κρατάει. Δεν με απασχολεί αυτό καθόλου. Το γνωρίζετε αυτό. Αν με απασχολούσε και αν μας απασχολούσε, θα είχαμε άλλη στάση και προεκλογικά. Και άλλη στάση και μετεκλογικά. Η ελευθερία του λόγου είναι βασική μας αρχή. Και αν θέλετε, και η σκληρή κριτική, η σκληρή κριτική στην κυβέρνηση είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άλλωστε, σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον κόσμο όλοι κρίνονται, σε τελική ανάλυση και οι κρίνοντες κρίνονται. Δεν μιλώ λοιπόν, δεν θα μιλήσω με όρους πολιτικής, θα μιλήσω, θα σας απαντήσω με όρους δημόσιου συμφέροντος. Είναι αδιανόητο για μια κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, να συνδέει τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου με τον έλεγχο του περιεχομένου των καναλιών. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί, δεν μπορεί να συμβεί και δεν θα συμβεί. Από τα σπάργανα της ελληνικής δημοκρατίας υπήρχαν εφημερίδες που έκαναν ελεύθερα κριτική, ακόμα και πολεμική στις κυβερνήσεις. Το να ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην κυβέρνηση και να την αντιπολιτεύονται είναι σημαντικό πράγμα. Εγώ όμως θα σας μιλήσω, επαναλαμβάνω, με όρους δημόσιου συμφέροντος. Αν το πλαίσιο λειτουργίας των ΜΜΕ, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι διαφανές και ξεκάθαρο, αν ρυθμίζεται κάθε φορά σε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, τότε εκεί είναι που μπορεί να δημιουργηθεί μια ομερτά. Εκεί είναι που παράγεται και αναπαράγεται η πιο σκληρή σχέση διαπλοκής. Εκεί είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Μια παρασκηνιακή συναλλαγή προκειμένου να διασφαλίσει επικοινωνιακή στήριξη προς τη μία κυβέρνηση με αντάλλαγμα οικονομικές διευκολύνσεις στις σχετικές αποφάσεις που αφορούν τους επιχειρηματίες που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης. Είχα κάνει ιδιαίτερη μνήμα προεκλογικά για το λεγόμενο τρίγωνο της αμαρτίας σε αυτόν τον τόπο. Το τρίγωνο της αμαρτίας είχε ως μία κορυφή ένα πολιτικό σύστημα σάπιο, στην άλλη κορφή είχε τα μέσα ενημέρωσης και στην τρίτη κορφή τις τράπεζες. Οι τράπεζες σε μία περίοδο όπου σταμάτησαν να δανειοδοτούν τους απλούς επιχειρηματίες, τους υγιείς επιχειρηματίες, συνέχισαν να δανειοδοτούν επιχειρήσεις στα μέσα ενημέρωσης που δεν πληρούσαν τα κριτήρια δανειοδότησης. Τα μέσα ενημέρωσης στήριζαν τις κυβερνήσεις, που οι κυβερνήσεις με τη σειρά τους έδιναν τη δυνατότητα στις διοικήσεις των τραπεζών να ασκούν αυτόν τον πλημελή έλεγχο στα δάνεια των ραδιοτηλεοπτικών εταιριών. Και έτσι κλείνει ο κύκλος. Φυσικά, συνάδελφοι, εμείς έχουμε αποφασίσει αυτόν τον κύκλο της διαπλοκής και της συναλλαγής να τον κλείσουμε. Έχουμε αποφασίσει να κόψουμε αυτή την κόκκινη κλωστή που συνδέει πολιτικό σύστημα, τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και θέλω να σας πω ότι, παραλαμβάνοντας μάλιστα ότι αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι πρεσβεύει και ποιον υποστηρίζει ο καθένας. Ξέρετε, αν κάποιος κατέχει νόμιμα το δικαίωμα να εκπέμπει, αν έχει κερδίσει τη συχνότητα την οποία κατέχει με βάση τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού, αν έχει πληρώσει όσα οφείλει στο δημόσιο, αν είναι δηλαδή μια υγιής επιχείρηση,
αν δεν έχει ανοιχτούς λογαριασμούς και εκκρεμότητες με το κράτος και με τις τράπεζες που στηρίζει, αιμοδοτεί το κράτος με χρέη τα οποία βαρύνουν τον ελληνικό λαό, τότε δεν έχει κανένα λόγο να αυτολογοκρίνεται. Ας δούμε όμως ποια είναι η πραγματική κατάσταση στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Η απορρίθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου ξεκίνησε από το 1989. Αλλά με έναν τρόπο που ήταν αδιανόητος για ένα ανεπτυγμένο δυτικό ευρωπαϊκό κράτος. Ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι απέκτησαν δικαίωμα να έχουν συχνότητες εθνικής ευέλειας έναντι κάποιων άλλων που προφανώς τα ήθελαν αλλά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα, θυμίζει έντονα τον τρόπο με τον οποίο στα ανατολικά κράτη παραδόθηκαν με συνεπτικές διαδικασίες περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου σε ολιγάρχες. Χωρίς πολλές διαβουλεύσεις, χωρίς σχολαστικότητες και προπαντός χωρίς διαδικασίες που θα κατοχύρωναν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον. Από τότε θέλω να θυμίσω, έχουμε αλλάξει 8 κυβερνήσεις. 8 κυβερνήσεις. Όλες ανεξαιρέτως είχαν μέσα στις 5 πρώτες προγραμματικές τους επιδιώξεις την ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, η οποία θα όφιλε να ξεκινά από το αυτονόητο, από την προκήρυξη διαγωνισμού για την χρήση των συχνοτήτων. Ο απλός πολίτης σε αυτόν τον τόπο είχε ακούσει πολιτικές δεσμεύσεις για τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου τουλάχιστον από 5 ή 6 πρωθυπουργούς. Όμως στο τέλος δεν έγινε τίποτα. Και θέλω να καταστήσω σαφή τον λόγο για τον οποίο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Γιατί αυτοί που απέκτησαν ως ολιγάρχες το δικαίωμα χρήσης των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων είχαν ήδη αρκετή δύναμη εντωμεταξύ ώστε να μπορούν να επιβάλλουν στις εκάστοτε κυβερνήσεις το να μην γίνεται τίποτα απολύτως. Θα σας θυμίσω τον περιβόητο νόμο για το βασικό μέτοχο. Υποτίθεται ότι προσπαθούσε να αποκλείσει από την ιδιοκτησία των καναλιών ανθρώπους ή εταιρείες που είχαν συναλλαγή με το δημόσιο. Απεδείχθη ότι τελικά αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι εταιρείες είχαν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι οι ίδιες οι κυβερνήσεις. Ή, για να το πω καλύτερα, ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να είχαν την πρόθεση, αλλά τελικά δεν είχαν την αντοχή να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου. Και ξέρετε καλύτερα, όταν ανοίγεις μια κόντρα, να είσαι αποφασισμένος να φτάσεις ως το τέλος. Αν δεν είσαι αποφασισμένος να φτάσεις ως το τέλος, καλύτερα να μην την ανοίξεις καθόλου. Έτσι και με την υπόθεση του βασικού μετόχου. Αργότερα, παρά τις αποφασιστικές διακηρύξεις και τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, η νομοθεσία έγινε ακόμα πιο ελαστική από ό,τι ήταν πριν. Έτσι ώστε αυτοί που έχουν κανάλια να μπορούν να πάρουν ακόμα περισσότερα δημόσια έργα, ακόμα περισσότερες προμήθειες του δημοσίου. Αυτό που ακριβώς υποτίθεται ότι ο νόμος αυτός ήθελε να αποκλείσει. Και αυτοί βεβαίως που παίρνουν αυτά τα δημόσια έργα και τις προμήθειες να μπορούν να ελέγχουν ακόμα περισσότερο τα κανάλια. Και με αυτά και με αυτά η Ελλάδα σήμερα, η χώρα μας, είναι η πιο καθυστερημένη χώρα στην νομοθεσία που ρυθμίζει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο σε όλη την Ευρώπη. Θέλω λοιπόν να πω τα πράγματα με το όνομά τους. Το ζήτημα της ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου είναι υποχρέωσή μας για την τήρηση της νομιμότητας. Και θέλω να σας πω ότι το γνωρίζετε, φαντάζομαι, το 2010 το έθεσαν οι ίδιοι δανειστές. Λέγοντας το πολύ απλό, προσπαθήστε να δημιουργήσετε πλεονάσματα, ψάχνετε για χρήματα, ένα δημόσιο αγαθό όπως οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες το παραχωρείτε τζάμπα. Κάντε λοιπόν κάτι γι' αυτό, από το 2010. Αυτή ήταν όμως η αρχική θέση των δανειστών. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα, σε αντίθεση
με τη στεναρή του στάση στις περικοπές μισθών και συντάξεων και στη λαϊλασία του κοινωνικού κράτους, το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν εξαιρετικά ευέλικτη. Γιατί οι κυβερνήσεις των μνημονίων, ξέρετε, είχαν πάντοτε ισοδύναμα μέτρα να προτείνουν με κοινωνικό κόστος και με κοινωνική διάλυση, προκειμένου να μην διαταραχθεί αυτό το σύστημα της διαπλοκής. Και βεβαίως κατανοείτε όλοι σας γιατί. Διότι προτιμότερο να κοπούν οι συντάξεις, αλλά να έχεις μέσα ενημέρωσης που να στηρίζουν ότι αυτό γίνεται για τη σωτηρία της χώρας και της πατρίδας, παρά να τα βάλεις με αυτούς που σε στηρίζουν. Αυτή είναι λοιπόν η διαφορά αντίληψης που έχουμε εμείς. Εμείς θεωρούμε ότι αυτοί που μας στηρίζουν και είμαστε εδώ και θα είμαστε για όσο μας στηρίζουν, δεν είναι αυτοί που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά είναι ο ελληνικός λαός. Είναι αυτοί που τους κόπηκαν οι συντάξεις, τους κόπηκε ο μισθός, τους κόπηκε το όνειρο, η ανάσα ζωής όλα αυτά τα χρόνια. Το ακόμα χειρότερο όμως είναι η μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό τοπίο. Μετάβαση την οποία οι περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες την πληροφορήθηκαν από ένα χαριτωμένο διαφημιστικό καρτούν, το οποίο τους ενημέρωνε ότι πρέπει να πάρουν πια από κωδικοποιητή για να βλέπουν τηλεόραση και να ρυθμίζουν ξανά όλα τα κανάλια που πιάνει ο δέκτης και η συσκευή, ο δέκτης της τηλεόρασής τους. Ελάχιστοι μπορούσαν να κατανοήσουν ότι αυτό που συνέβαινε ήταν κάτι πιο σοβαρό. Ήταν μια μπίζνα σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Γιατί αυτό ήταν. Αυτό που συνέβαινε ήταν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, για λόγους σκοπιμότητας, και το λέμε ρητά και ξεκάθαρα, έδωσε σε αυτούς που είχαν καπαρώσει τις δημόσιες συχνότητες, χωρίς μόνιμο διαγωνισμό, να έχουν τη δυνατότητα να περάσουν χωρίς κόστος στο ψηφιακό σήμα, φτιάχνοντας μάλιστα ήδη μια εταιρεία πάροχο που θα τους εξυπηρετεί. Για να προχωρήσει μάλιστα το σχέδιο αυτό, έκλεισε ευνηδιαστικά η ΕΡΤ, η οποία θα μπορούσε να συγκροτήσει μια δεύτερη ψηφιακή πλατφόρμα, όπως άλλωστε επιβάλλουν οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού. Να είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι. Ο λόγος για τον οποίο το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο παραμένει αρρύθμιστο και λαιλατείται από ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες είναι συγκεκριμένος. Είναι η σχέση διαπλοκής και αλληλοκάλυψης ανάμεσα στις εκάστοτε κυβερνήσεις και στους κάθε είδους εργολάβους, σχέση ετεροβαρής, σχέση απολύτως επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον. Ας μην επεκταθούμε πάνω σε αυτό, γιατί το ζήτημα το ΜΜΕ είναι ζήτημα για το οποίο η κοινωνία βοά πάνω από 30 και πλέον χρόνια και οι κυβερνήσεις του υποτιθέμενου εξυγχρονισμού που θα εξυγχρόνιζαν τη χώρα δεν έχουν κάνει τίποτα γι' αυτό. Θα πω μόνο ότι για μας αυτό είναι ένα τεράστιο στίχημα. Η πραγματική κατοχύρωση του δημόσιου συμφέροντος στον τόπο είναι ένα τεράστιο στίχημα και από το στίχημα αυτό θα κρυθούμε. Γι' αυτό η πρωταρχική προτεραιότητα της παρούσας κυβέρνησης δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό για το οποίο τόσες άλλες κυβερνήσεις είχαν δεσμευτεί στις προγραμματικές τους δηλώσεις. Η ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Και πρώτο βήμα για αυτή τη ρύθμιση είναι η διεξαγωγή ενός διαφανούς και αδιάβλητου διαγωνισμού που θα χορηγήσει άδειες για την χρήση των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων, έτσι ώστε η παραχώρηση ενός δημόσιου αγαθού να αποφέρει τα έσοδα, τα οποία είναι εξαιρετικά αναγκαία στην παρούσα φάση, αλλά παράλληλα όσοι έκαναν μέχρι σήμερα χρήση των συχνοτήτων να δώσουν λογαριασμό για το αν τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις απέναντι στον νόμο, όπως κάθε άλλος πολίτης και κάθε άλλη επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί αυτές τις υποχρεώσεις απέναντι στον νόμο. Δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Και τέλος, θα ήθελα να πω και για το γεγονός ότι πρέπει αυτές οι υποχρεώσεις απέναντι στον νόμο σε ό,τι αφορά
φόρους οι οποίοι δεν εισπράχθηκαν ποτέ να ελεγχθούν και να καταβληθούν. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Το τέλος που υποχρεούνται να καταβάλουν, το οποίο δεν έχουν καταβάλει, πρέπει βάσει των νόμων να αποδοθεί. Να είστε σίγουροι ότι τεχνικά, λογιστικά κόλπα που εμφανίζουν ισοσκελισμένες τις οφειλές και τις απαιτήσεις δεν πρόκειται να αναγνωριστούν, όπως και καμία επίφαση νομιμότητας. Στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι και είμαστε αποφασισμένοι αυτούς τους νόμους να τους εφαρμόσουμε. Αν κάποιος εκμεταλλεύεται μια δημόσια παραλία και βάζει ξαπλώστρες και ομπρέλες και δεν έχει πληρώσει αυτή τη δημόσια παραλία στο Δήμο για 30 χρόνια, δεν μας προκαλεί αγανάκτηση. Θα ήταν τεράστιο θέμα στα δελτία των ειδήσεων των 8. Δεν έχει γίνει ποτέ τεράστιο θέμα στα δελτία των ειδήσεων των 8 ότι η αντίστοιχη κατάληψη των δημοσίων συχνοτήτων από το 1989 δεν έχει αποδώσει τα οφειλόμενα από τον νόμο στο Δημόσιο Ταμείο. Και θέλω να ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά. Δεν μας ενδιαφέρει αν αυτοί τους οποίους καλούμε να εφαρμόσουν τον νόμο θα είναι φιλικοί ή εχθρικοί απέναντί μας. Καλοπροαίρεται η κριτική. Καλοπροαίρεται και η επίθεση. Τα παράσημά μας είναι οι επιθέσεις από αυτούς που δεν τηρούν τον νόμο σε αυτή τη χώρα. Και αυτά τα παράσημα για μας είναι παράσημα αξιοπιστίας. Θα ήθελα τέλος να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα οποία θέσατε και έχουν να κάνουν όχι μόνο με την διαδικασία, τη διαγωνιστική, η οποία θα είναι ανοιχτή και αδιάβλητη, αλλά και με την εφαρμογή του νόμου σε μια σειρά από υποθέσεις που σχετίζονται ενδεχομένως και με ιδιοκτήτες μέσω ενημέρωσης, η κυβέρνηση δεν έχει ρευασιστική διάθεση. Δεν κοιτάει ποιος είναι αυτός όταν ζητεί από τη δικαιοσύνη να εφαρμόσει τον νόμο. Σας διαβεβαιώνω, κύριε Νικολόπουλε, ούτε είχα ενημερωθεί ούτε γνώριζα ποια πρόσωπα είναι αυτά τα οποία θα κληθούν να καθίσουν στον πάγκο της δικαιοσύνης. Απλά ζήτησα δημόσια και το επαναλαμβάνω, όλοι όσοι δεν έχουν κληθεί να πληρώσουν από υποθέσεις φοροδιαφυγής, όπως αυτή η πολύκροτη υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ, να κληθούν να πληρώσουν όπως κάθε πολίτη σε αυτόν τον τόπο. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, όπως και αν λέγεται. Αναφερθήκατε επίσης στο θέμα του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Κοιτάξτε, κύριε Νικολόπουλε, εμείς απέναντι στους ανθρώπους που ασκούν με ευθύνη τούτες στις κρίσιμες ώρες ένα πολύ σημαντικό έργο, δεν ερχόμαστε με διάθεση να κρίνουμε το έργο τους με βάση το αν έχουμε τις ίδιες απόψεις ή όχι, το αν συγκρουστήκαμε στο παρελθόν ή όχι. Δεν έχουμε καμία διάθεση ρεμβασισμού ή αντεκδίκησης. Απαιτούμε όμως από όλους αυτούς να είναι συνεπείς απέναντι στο έργο που έχουν αναλάβει και να τηρούν την εθνική γραμμή. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος θα κριθεί από την ικανότητά του να διαχειριστεί και να φέρει εις πέρας την ορθή και ασφαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Έχει μια μεγάλη ευθύνη και από αυτή την ευθύνη θα κριθεί. Για όλα τα υπόλοιπα, θέλω να σας επαναλάβω ότι εμείς δεν θα κρύψουμε τίποτα. Η Εξεταστική Επιτροπή για το Μνημόνιο θα ανοίξει όλες τις πτυχές, αλλά αυτή την Εξεταστική Επιτροπή δεν την κάνουμε προκειμένου να στοχοποιήσουμε ανθρώπους, την κάνουμε προκειμένου να αναδειχθούν όλα τα σκοτεινά σημεία. Και σας διαβεβαιώνω, όπου υπάρχουν ενδείξεις για ευθύνες όχι μόνο πολιτικές,
Φαντάζομαι ότι η Επιτροπή αυτή δεν θα διστάσει να φέρει το θέμα στην ολομέλεια της Βουλής. Σας ευχαριστώ πολύ.